Το 18ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ θα γίνει στις 4, 5 και 6 Ιουλίου. Δηλαδή στο μήνα μας έρχεται, σε 15 μέρες περίπου. Η πρώτη μου ερώτηση είναι ποιοι διοργανώνουν το φεστιβάλ και πόσος κόσμος περίπου έρχεται στα φεστιβάλ. Από όταν ξεκίνησα για το φεστιβάλ. Το αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας είναι μια διοργάνωση μεταναστευτικών και αντιρατσιστικών οργανώσεων. Έχει ξεκινήσει από το 1995, δηλαδή κλείνει φέτος το 18 χρόνια. Είναι μια διοργάνωση όπου τελικά όσο πάει μεγαλώνει και φέρνει πάρα πολλούς κόσμους. Τα τελευταία χρόνια είχαμε φτάσει για παράδειγμα 30.000 κόσμους επισκέπτες του τριήμερου του αντιρατσιστικού φεστιβάλ. Πολύ ωραία. Δηλαδή, στην πραγματικότητα έχει γίνει ένας θεσμός του κινήματος. Ακριβώς. Αντιρατσιστικό. Λοιπόν, επειδή παραδοσιακά δεν είναι μόνο μια πολιτική γιορτή, είναι και μια πολιτιστική γιορτή. Θα ήθελα να σε ρωτήσω ποιο είναι το πολιτιστικό μέρος του φετινού προγράμματος. Έχει τρεις παράλληλες συναυλίες. Είναι η κεντρική σκηνή με γνωστούς καλλιτέχνες. Είναι η μεταναστευτική σκηνή με συγκροτήματα δεύτερης γενιάς και μεταναστευτικές κοινότητες παραδοσιακής μουσικής. Είναι το ρεμπέτικο στο χώρο της κουζίνας, όπου παίζουν ελληνικά ρεμπέτικα συγκροτήματα μαζί με κόσμους που αράζουν εκεί και διασκεδάζουν. Προφανώς έχει θεατρικά, έχει δρόμενα, έχει προβολές, έχει πεντότοπος για παιδιά που έρχονται οικογένειες. Είναι πάρα πολύ πλούσια, είναι ένα φεστιβάλ που μπορεί να έχει για το κάτι επισκέπτη αυτό που ενδιαφέρει να δει και να παρακολουθήσει. Προφανώς φυσικά το αντιρατσιστικό φεστιβάλ είναι πολιτική οργάνωση κατά βάση. Σε κάθε φεστιβάλ γίνονται κάποιες θεματικές συζητήσεις. Θα ήθελα να μου πεις ποιο είναι το κεντρικές συζητήσεις αυτού του φεστιβάλ. Έτσι, για παράδειγμα, χωρίς να το αναλύσω όλο του, είναι ο άνοδος του φασισμού και ρατσισμού στην Ευρώπη. Είναι το ζήτημα της Λαμπεντούζας και του Φαρμακονήσι, τα ναυάγια που έγιναν. Είναι για τα κέντρα κράτηση, για τα αστυνομικά τμήματα, στρατόπεδα, συγκέντρωση και γενικότερα. Κράτος έκτακτης ανάγκης, αρεσαρά και αγώνας. Είναι η ηθαγένεια, πολιτιστικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το ζήτημα του τζαμίου στην Αθήνα που ανέβηκε στις τελευταίες εκλογές. Είναι το ζήτημα των εργαζομένων γενικότερα, αλλά και των μεταναστών εργαζομένων, το παράδειγμα της Νέας Μανολάδας. Είναι εμφυλιβία, μετανάστριας και εμφυλιβία στο περίοδο της κρίσης και πάρα πολλές άλλες συζητήσεις. Ταυτόχρονα μαζί με τις 12 κεντρικές συζητήσεις στο χώρο του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ, κάθε χρόνο οργανώνουμε θεματικούς χώρους, ανάλογα κάθε χρόνο το οποίο είναι το πιο σημαντικό, φτιάχνουμε εκεί θεματικούς χώρους με πολύ περισσότερα δραστηριότητα. Φέτος ποιες είναι? Φέτος είναι ο αντιφασισμός, είναι κοινωνική αλληλεγγύη, είναι για τα κέντρα κράτηση και ο χώρος του LGBTQ. Χώρους οι οποίοι θα είναι αυτόνομες, θα έχει συνελεύσεις, εκδηλώσεις, προβολές, εκθέσεις κλπ. Ας πούμε τώρα στην ουσία κάποιων πολιτικών ζητημάτων. Διαβάζω ότι το φετινό κεντρικό σύνθημα του φεστιβάλ είναι να σβήσουμε τα σύνορα, να νικήσουμε το φόβο, να μην γίνει ο κόσμος φυλακή. Ας πούμε το πρώτο μέρος, που είναι να σβήσουμε τα σύνορα. Θα σου έλεγε κάποιος ότι στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης, μια πολιτική ανοιχτών σύνορων είναι εχθρική προς τον πληθυσμό των ντόπιων. Θα σου έλεγε κάποιος. Θα ήθελα να πεις τη γνώμη σου τι σημαίνει να σβήσουμε τα σύνορα. Και όταν εννοούμε εμείς να σβήσουμε τα σύνορα, μάλλον πολύ περισσότερα πάει στα αόρατα σύνορα, η έννοια του να σβήσουμε τα σύνορα. Μιλάμε για πολλά σύνορα και πολλούς είδους συνόρων που υπάρχουν σε μια κοινωνία όπου έχει ένα πλαίσιο το ποιος χωράει στο σύνολο και ποιος μένει απ' έξω. Είναι τα σύνορα της αντροπιάς, απαντροπιάς μάλλον, που δημιουργείται μεταξύ ανθρώπων σε μια κοινωνία. Είναι τα σύνορα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς, οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι οι διαφορετικές ταχύτητες σύνορων που υπάρχει. Οπότε η δική μας άποψη για τα σύνορα
έχοντας την περίπτωση, ας πούμε, των ναυαγίων που έχουν γίνει, είναι ότι το σύνορο έχει γίνει ένα εργαλείο, έχει γίνει ένα πράγμα όπου απλώς σκοτώνει κόσμος. Έχει γίνει έχει στρατιωτικοποιηθεί τα σύνορα με όρους πολέμους. Είναι ο πόλεμος της ενάντια της μετανάστευσης που έχει στείλει τις δυνάμεις Frontex στα σύνορα, όπου με την λογική να μην αφήνει κανένας να μπει μέσα, καταλήγει να έχει χιλιάδες θύματα κάθε χρόνο. Και αν τι θα έπρεπε να γίνει, κατά τη γνώμη σας? Κατά γνώμη μας, προφανώς εμείς πιστεύουμε στα ανοιχτά σύνορα, πιστεύουμε τουλάχιστον σε ανοιχτό σύνορο για τους ανθρώπους, θύματα πολέμους και φτώχειας. Δεν μπορεί να υπάρχει τείχος σε κανένα σύνορο της Ευρώπης απέναντι ή μάλλον για τους ανθρώπους που φεύγουν αυτή τη στιγμή από τη Συρία, για παράδειγμα. Καμία λογική, καμία πολιτική δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Αυτοί οι άνθρωποι κυνηγημένοι φεύγουν από τις χώρες τους και η Ευρώπη οφείλει να ανοίξει τα σύνορά της και να τους αποδεχτεί. Θα σου λέει όμως κάποιος ότι στην εποχή της οικονομικής κρίσης, το έκανε στην αρχή στην ερώτηση, δεν υπάρχουν δουλειές. Άρα πώς θα αντέξει μια οικονομία, μια πληθώρα προσφύγων και μεταναστών? Κοίτα, οι άνθρωποι που έρχονται, η πλειοψηφία των ανθρώπων που έρχονται, μάλλον δεν έρχονται για να βρουν μόνο δουλειά, δεν είναι ο λόγος. Δεν μιλάμε για οικονομική μετανάστευση κατά κύριο. Μάλλον η οικονομική μετανάστευση. Όχι, και η οικονομική μετανάστευση. Προφανώς, αλλά δεν μιλάμε κατά κύριο για τους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από τις χώρες οι οποίες είναι στις πόλεμες καταστάσεις. Αφγανιστάν, Συρία, Ιράκ. Αυτούς οφείλουν οπωσδήποτε να τους προφυλάξουν. Τους άλλους. Τους άλλους πρέπει να βρει ένας άλλος τρόπος να το αντιμετωπίσει. Να σταματήσει η Ευρώπη, ο καπιταλισμός της Ευρώπης και της Δύσης, να εκμεταλλεύει πρώτα τις χώρες οι οποίες τους εκμεταλλεύει και τους καταστρέφει, και κατά δεύτερο να βρει ένας τρόπος αντιμετώπισης οποίες να βασίζεται στο σεβασμό των δικαιωμάτων, να τους αντιμετωπίζει με έναν τρόπο ότι δεν θα κινδυνεύσει κανένας σε μια επιχείρηση, ας πούμε, από το πισμό. Είναι πολύ προσχηματικό το να το πεις ότι έχουμε κρίση αλλά δεν δεχόμαστε μετανάστες. Να σου πω ένα παράδειγμα, ότι στο Αφγανιστάν, αριθμητικά αν πάμε για παράδειγμα, οι ξένοι, Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι, είτε ως ΝΑΤΟ είτε ως οτιδήποτε άλλο που βρίσκονται, αριθμητικά είναι δύο φορές μεγαλύτερο από τον αριθμό των προσφύγων Αφγανών στην Ευρώπη. Άρα δεν υπάρχει στην ουσία μια τέτοια ισορροπία. Είναι πολύ περισσότερο, ας πούμε, οι Ευρωπαίοι και Δύσοι στην Αφρική που κάνουν διάφορες, ας πούμε, δουλειές ή ως στρατιώτες κλπ. Από ότι οι Αφρικάνοι που έρχονται. Αλλά είναι μια λογική που πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία να διαχειριστεί και να φτιάξει μια πολιτική, μεταναστευτική πολιτική σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και να μην επιβαρύνεται σε κάποιες χώρες. Και εννοείς βέβαια να δώσει και οικονομική βοήθεια στις χώρες αυτές να αναπτυχθούν για να μην έχουν, ανάγκη να φεύγουν οι άνθρωποι τις χώρες τους. Εγώ θα έλεγα πρώτα να σταματήσει να εκμεταλλεύει τις χώρες αυτές οι οποίες στέλνουν μετανάστες προς τα έξω. Και μετά θα έρθει η σειρά αν θα τους βοηθήσει οικονομικά. Πολύ περισσότερα είναι η εκμετάλλευση των χωρών αυτών από κάτι άποψη που τους κρατάει τις χώρες αυτές φτωχές, εκμεταλλαγόμενες αλλά και εξαρτημένες από ενάμειες, ας πούμε, της Δύσης. Το δεύτερο μέρος του συγκλήματός σας είναι να νικήσουμε το φόβο. Σε τι ακριβώς αναφέρεστε? Σήμερα ζούμε μια κατάσταση όπου δυστυχώς κυριαρχεί ο φόβος. Ο φόβος από κάτι άποψη, από κάτι πλευρά. Για παράδειγμα, ο φόβος των μεταναστών από τις ρατσιστικές και φασιστικές επιθέσεις που έχει γίνει πλέον ένα από τα κυριότερα προβλήματα της Ελλάδας. Οι εκατοντάδες ήταν αυτοί που δέχτηκαν επιθέσεις από τους ρατσιστές, φασίστες κλπ. Είναι ο φόβος μιας κυβέρνησης, ο κόσμος, ο φόβος του κόσμου από μια κυβέρνηση η οποία
απελπισμένα προσπαθεί να μαζέψει τα μαζεύτα του και επιτίθεται με απίστευτους τρόπους στις χώρες εργασίας, στις ανθρώπους που διαμαρτύρονται, στους διαδηλωτές, στις καταρρίστες για παράδειγμα. Το σύνδεμα του φεστιβάλ έχει σχέση με αυτό, ότι να ενωτούμε, να μην φοβόμαστε. Οι άνθρωποι, η κοινωνία, οι πολίτες είναι αυτοί που καθορίζουν το πώς πρέπει να υπάρχει η συνθήκη σε μια κοινωνία και σε ένα κράτος δικαίου και όχι πέντε πολιτικοί με τις δυνάμεις καταστολής που επιβάλλουν στους ανθρώπους. Έχει μια αίσθηση ο κόσμος, με πολλούς που συζητάω, ότι τώρα που αρχίσαν οι δικαστικές διώξεις σε βάρος Χρυσής Αυγής, οι επιθέσεις φασιστών κατά των μεταναστών έχουν μειωθεί. Ισχύει αυτό? Προφανώς, μετά τις διώξεις που έγιναν εις βάρος του αρχηγείου της Χρυσής Αυγής, μάλλον τους βουλευτές κλπ. Αλλά και γενικότερα ένα κλίμα που υπήρχε για κάποιο καιρό ότι επιτέλους η ελληνική δικαιοσύνη θα τους αντιμετωπίσει, οι επιθέσεις κατά των μεταναστών μειώθηκε από την πλευρά των Χρυσαυγητών. Υπάρχει όμως πολύ σοβαρό πρόβλημα ότι και πριν και σήμερα συνεχίζει να προέρχεται ένα μεγάλο μέρος των επιθέσεων από τους ένστολους. Δηλαδή υπάρχει κρατική βία, εννοείς. Υπάρχει κρατική βία. Όταν λες επιθέσεις, τι εννοείς, κακομεταχείριση? Από κακομεταχείριση μέχρι επιθέσεις επιθέσεις όχι με τύπου Χρυσής Αυγής, αλλά ρατσιστικές συμπεριφορές από την πλευρά των αστυνομικών και λιμενικών. Ο συλλήψεις εννοείς που γίνονται αυθαίρετα τέτοια πράγματα? Όχι μόνο. Έχουν γίνει καταγγελίες ληστείες, έχουν γίνει καταγγελίες κακομεταχείρισης, ξυλοδαρμός, βασανιστήρια. Από τους αστυνομικούς και λιμανικούς. Αυτό δεν το λέω. Εγώ το λέει το δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας, που άμα το κοιτάξει κανείς το 12, το 13 και το 14, καταλαβαίνει και βγάζει ένα αρκετά σαφή συμπέρασμα ότι υπάρχει και η ρατσιστική βία από την πλευρά των αρχών, των δυνάμεων της ασφάλειας που λέμε. Μέσα στο Φαρμακονήσι δεν βγήκε μια ιστορία ότι οι λιμενικοί προσπαθούν να αποθήσουν τους μετανάστες γυρίζοντας πίσω, και επειδή είναι σαπιοκάραβα, με αυτόν τον τρόπο απόθεσης των μεταναστών έχει πνιγεί κόσμος. Ισχύει αυτό από ό,τι ξέρουμε από τους μετανάστες? Η περίπτωση της Φαρμακονήσι ήταν από τις ελάχιστες περιπτώσεις που βγήκαν πάρα πολλά σαφής στοιχεία προς τα έξω. Ήταν οι άνθρωποι που βρήκανε το κοράκιο και να το καταγγείλωνε. Όχι μόνο όλη την επιχείρηση που ήταν παράνομη εις βάρος ανθρώπων οι οποίοι ήταν πρόσφυγες κυνηγημένοι του πολέμου, αλλά και οι προσπάθειες των λιμανικών να μην τους αφήσει να ανέβει από την αρχή πάνω στο σκάφος, μετά τους ξεροδεμούς και κακομεταχείριση που υποστούν οι άνθρωποι πάνω στο σκάφος. Είχαν καταγγείλει επίσης βασανιστήρια, τύπου τους εκδίσανε μπροστά στους υπόλοιπους και λάγανε, τους άφησαν να κοιμηθούν όλη τη νύχτα με βραγμένα ρούχα κλπ. Και προφανώς όταν ήρθαν στην Αθήνα, επίσης οι καθημερινές συλλήψεις να τους σταματήσουν για ελέγχους κλπ. Ήταν μια καθημερινή πραγματικότητα για ανθρώπους οι οποίοι είχαν χάσει τα πάντα, όλη την οικογένειά τους, ας πούμε, σε ένα ναυάγιο που οι ευθύνες των λιμανικών από τη μία και οι ευθύνες της ελληνικής πολιτείας, πολιτική ευθύνη από την άλλη, ήταν τεράστιες. Δεν θα σας ρωτήσω το εξής. Αν σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε στην Ελλάδα, αν οι Έλληνες δεν έχουν πλέον εργασιακά δικαιώματα, φαντάζομαι ότι πολύ χειρότερα είναι τα πράγματα για τους μετανάστες. Πώς είναι τα πράγματα να είσαι μετανάστης και να δουλεύεις στην Ελλάδα? Όντως, είναι τα εργασιακά δικαιώματα και οι εργασιακές συνθήκες στο περίοδο της κρίσης είναι πάρα πολύ διαφορετικά και πάρα πολύ χάλια, θα μπορούσα να πω, γενικότερα για τους εργαζόμενους. Αλλά για τους μετανάστες και πριν την κρίση οι συνθήκες δεν ήταν καλές. Με την κρίση όμως αυτό έχει γίνει ένας θεσμός παραβίωσης, ας πούμε, και τυπικά.
Οι μετανάστες εργαζόμενοι στις αγροτικές περιοχές, για παράδειγμα, Νέα Μανελάντα, Άρτα, Άρκος και άλλες περιοχές, ή οι γυναίκες που δουλεύανε στα σπίτια, ή οι οικοδόμοι μετανάστες και τέτοια, είχαν και πριν την κρίση το πρόβλημα, ας πούμε, με τους εργοδότες αλλά και με τους θεσμούς, γραφειοκρατίες κλπ. Σήμερα όμως είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν πληρώνονται από τις δουλειές τους. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι δουλεύουν σε συνθήκες απίστευτες, όπως στη Μανουλάδα και σε άλλες περιοχές, όπου είναι υποχιακές δουλειές. Σπάνιοι άνθρωποι δουλεύουν εκεί μόλις τελειώσει το σεζόν. Γίνεται μια επιχείρηση αστυνομίας, τους μαζεύει και τους πάνε στα κέντρα κράτης, αστυνομικά τμήματα για απελάσεις. Και δεν πληρώνεται δηλαδή ούτε κάτι αυτό. Οι αρχές, οι θεσμικές αρχές που ασχολούνται με τα εργασιακά, ελάχιστες φορές έχουν κάνει ελέγχους συνθηκών εργασίας ή αν οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν σύμφωνα με αυτά που έχουν... Δικαστής, εισαγγελής δεν παρεμβαίνουν. Ελάχιστες φορές, ελάχιστες. Αυτές οι μέρες ήταν η δίκη των μεταναστών που τους πυροβόλησε η Μπράβη στη Μανουλάδα. Νομίζω ότι αναβλήθηκε αυτή η δίκη. Και ελάχιστες φορές έχει καταφέρει να φτάσει περιπτώσεις αντίστοιχες στα δικαστήρια και στην δικαιοσύνη. Αλλά οι συνθήκες εργασίας και η εκμετάλλευση των μεταναστών χωρίς χαρτιά ειδικά είναι ένας θεσμός, ειδικά σε τέτοιους χώρους εργασίας ή στις εργασίες στα σπίτια, στις αγροτικές εργασίες και προφανώς και ό,τι άλλο υπάρχει. Το ζήτημα των μικροπολιτών, για παράδειγμα, έχει συνδεθεί με την εγκληματικότητα. Mm-hmm. Τους αντιμετωπίζει με βαρβαρότητα. Δηλαδή, η σύλληψη των 13 μεταναστών από την ΑΣΟΕ ήταν από τα πιο άγρια πράγματα που συνέβη το τελευταίο καιρό. Το πώς τους συλλάβει και τι κατηγορίες τους έχουν επιβάλει. Τι έκδοση είναι. Ήταν οι μετανάστες που πουλάγανε μικρά πράγματα στο πατησίο μπροστά στην ΑΣΟΕ. Μία μέρα μπαίνει η αστυνομία, τους συλλαμβάνει όλους, 12 μετανάστες. Από τους 12 οι 8 έχουν χαρτιά, είναι του δεσπολιτικού ασύλου. Και τους έχουν, πήγανε ανακριτή, αθώθηκαν από εκεί, τους είπαν ότι φύγεται, ορίστηκε μία μέρα μία δίκης. Και μετά ήρθε η εντολή της αστυνομίας ότι θα τους κρατήσει διοικητικά. Οι κατηγορίες που τους έχουν επιβάλει, έχει αναβληθεί 3 φορές η δίκη, είναι η κατάληψη δημόσιου χώρου, είναι η αντίσταση κατά της αρχής, παρεμπόριο κλπ. Και κινδυνεύουν άνθρωποι με απελάσεις, με το να μπουν με χαρτιά, να μπουν μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 18 μήνες και μπορεί και για πάρα πολύ καιρό, γιατί υπάρχει αυτό το γνωματότητα, ας πούμε, το κράτος, το οποίο λέει ότι θα κρατήσει τους ανθρώπους μέσα στα στρατόπεδα, μπορεί και πάνω από 18 μήνες, όσο χρειαστεί, μέχρι να φύγουν και να συνεργαστούν. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο μέρος του συνθήματος, που λέει, συνδυάζοντας τον 18ο αντιραστικό φεστιβάλ, που λέει να μην γίνει ο κόσμος στη φυλακή. Σε τι πράγμα αναφέρεται? Το τελευταίο κομμάτι είναι ένα γενικό σύνθημα, αφορά γενικότερα οι ζωές μας να μην γίνει φυλακή, οι κοινωνίες μας, ο κόσμος μας να μην γίνει φυλακή, αλλά προφανώς έχει αιχμή στην ύπαρξη των στρατοπέδων συγκέντρωσης πλέον. Κράτηση μεταναστών, ευγενικά. Ναι. Είναι τα κέντρα κράτησης, οι οποία υπάρχουν, όπως είναι Μεγδαλέζα, Κόρινθο, Κομωτινή κλπ. Στο ίδιο στο Αλλοδαπών, τα υπόγεια που υπάρχουν, και κρατούνται οι άνθρωποι, πολλές φορές άνθρωποι που θα μπορούσαν άνετα να πάρουν σε κανονικές συνθήκες χαρτιά, είτε αντιοπιστρικά είτε πολιτικό άσυλο. Ανάμεσα τους άνθρωποι οι οποίοι είχαν χαρτιά, ζούσαν χρόνια, πάνω από 10 χρόνια στην Ελλάδα, στο περίοδο της κρίσης χάσανε την άδεια παραμονή που είχαν, γιατί δεν είχαν ένσημα να πληρώσουν, να ανανεώσουν τα χαρτιά τους και βρίσκονται εκεί μέσα. Ενώ η κράτηση από μόνη της είναι ένα εξαιρετικό μέτρο αντιμετώπισης όταν αυτό χρειάζεται και όταν υπάρχει μια δικαστική απόφαση ότι κάποιος πρέπει να...
Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Στην Μεγδαλέζα, για παράδειγμα, είναι κοντέινερ. Φανταστείτε το καλοκαίρι 40 βαθμούς πώς θα είναι οι άνθρωποι εκεί μέσα. Μέσα κοντέινερ. Ακριβώς. Οι άνθρωποι που επικοινωνούν μαζί μας και σε άλλες οργανώσεις που ασχολούνται με το θέμα αναφέρουν ότι πεινάνε. Συνθήκες υγιεινής δεν υπάρχει, αυτά που χρειάζεται κάποιος για να είναι καθαρός κλπ. Δεν υπάρχουν, φάρμακα, γιατροί δεν υπάρχουν. Γίνονται πάρα πολλές απόπειρες αυτοκτονίες, απεργίες πείνας που έχουν κατασταλεί με απίστευτους τρόπους. Οι ίδιοι απεργοί που είχαν ξεκινήσει απεργίες πείνας αρκετές φορές έχουν καταλήξει στις φυλακές με κατηγορίες αντίσταση κατά της αρχής ή τέλος πάντων σπάγανε τζαμιά του κελί του τέλος πάντων γιατί δεν μπορούσαν να αναπνέψουν γιατί είχαν πετάξει η αστυνομία δακρυγόνια εκεί μέσα. Έχουμε θανάτους αρκετές φορές, τουλάχιστον 2-3 άτομα έχουν πεθάνει νέοι άνθρωποι μέσα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Κόρινθο. Και ανάμεσά τους και άνθρωποι οι οποίοι δεν πρέπει και απαγορεύεται να είναι μέσα. Ανήλικοι, για παράδειγμα, άνθρωποι με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, έτοιμοι πολιτικού ασύλου, βρίσκεται Σύριους, για παράδειγμα. Σύριοι και πρόσφυγες, δηλαδή πολέμου είναι μέσα. Ακριβώς, είναι μέσα στα κέντρα. Και οι οικογένειες ολόκληρες. Ακριβώς. Είχαμε την ιστορία του 9χρονου κοριτσάκι κρατούμενου μαζί με τον πατέρα της στο Αλλοδαπών. Οπότε είναι ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα της εποχής. Συνδέεται μεν με την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα, τη διαχείριση της κρίσης. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν χτίστηκαν τα στρατόπεδα αυτά ή δεν φτιάχτηκαν τα κέντρα κράτηση αυτά για να κρατήσουν μόνο τους μετανάστες. Θα έρθει η σειρά των υπόλοιπων μη χρήσιμων εμπόδια τέλος πάντων για τους υπόλοιπους κόσμους ή τους οποίους θα τους βάλει κάποια στιγμή μέσα σε αυτά. Είτε μπορεί να είναι χρήστες, είτε να είναι ορατευτικές γυναίκες, άνεργοι, άνθρωποι που τα θεωρήσουν ή αυτοί που έχουν κάποιο χρέο προς δημόσιο. Κάποια στιγμή θα τους βάλουν μέσα αυτά τα κέντρα κράτησης. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι και ένα από τα ζητήματα που φέτος μας απασχολεί πάρα πολύ. Πιστεύουμε ότι στο ζήτημα των κέντρων κράτησης διασταυρώνεται γενικότερα ό,τι έχει σχέση με τα δικαιώματα. Δηλαδή εκεί είναι ο κόμβος των δικαιωμάτων. Το πώς ένας κράτος μπορεί να αντιμετωπίζει ανθρώπους με μια λογική μπορεί να μην είναι το στρατόπεδο συγκέντρωση στα κέντρα κράτηση αυτή ακριβώς όπως ήταν στην Ναζιστική Γερμανία, αλλά η λογική ότι κλείνει ο ανθρώπος μέσα σε ένα χώρο επί αορίστου μόνο και μόνο επειδή ανοίγουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων είναι από μόνη της μια λογική αντίστοιχη, το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ σοβαρά ως κοινωνία, ως κράτος. Τελευταία ερώτηση είναι πώς θα μπορούσε κατά τη γνώμη σου να επιτευχθεί η ενότητα Ελλήνων, ντόπιων και ξένων μεταναστών και εργαζομένων. Σε ρωτώ αυτό γιατί ξέρεις τα ευχολόγια όλοι οι άνθρωποι είμαστε, μπαίνει από το ένα αυτή και φεύγει από το άλλο. Πώς θα μπορούσε με ένα ρεαλιστικό τρόπο να επιτευχθεί αυτή η ενότητα. Αυτό είναι ένα από τα σοβαρά ζητήματα ούτως ή άλλως. Σε μια κοινωνία οι άνθρωποι, αν δεν ενωτούν όχι με βάση της φιλής, θρησκείας ή δεν ξέρω ετικότητες κλπ, αλλά βάσει μιας ταξικής ας πούμε κατάστασης όπου οι άνθρωποι οι φτωχοί, από κάτω οι άνθρωποι εργαζόμενοι τέλος πάντων, αν δεν ενωτούν θα έχουμε πρόβλημα γιατί το καθένα στη γωνία του μπορεί να το αντιμετωπίσει πολύ πιο εύκολα ας πούμε, και ο αφεντικός αλλά και ένας κράτος που τους τελευταίους που τους ενδιαφέρεται είναι οι αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά αυτή είναι μια δουλειά καθημερινότητας και του αντιρατσιστικού κινήματος αλλά και της μεταναστευτικής κοινότητας οργανώσεις. Οι Έλληνες εργαζόμενες δεν θα μπορέσουν ποτέ να έχουν δικαιώματα αν δίπλα τους υπάρχουν μετανάστες που δουλεύουν σε συνθήκες μεσαίωνας.
Η κοινωνία, ας πούμε, δεν θα μπορέσει να είναι μια κοινωνία ισορροπημένη, μια κοινωνία που λειτουργεί, αν δίπλα τους υπάρχει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, υπάρχει αστυνομικό τμήμα που αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο, ή αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βγαίνουν κάθε βράδυ με μαχαίρια και μαχαιριώνουν ανθρώπους στον δρόμο. Νασίμ, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του left.gr, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη με αυτήν την. Και εγώ ευχαριστώ εκ μέρους της διοργανωτικής ομάδας του Αδριατικού Φεστιβάλ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.